Φίλοι και φίλες στο Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Στο Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου, είμαστε στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας και στο φιλικό που έδωσε σήμερα, το δεύτερο φιλικό που έδωσε σήμερα η Αγία Ελεούσα με την K19 του Ατρομήτου. 2-2 το σκορ, τα δύο γκολ της Αγίας Ελεούσας, ο Αντώνης Τσαγκάρης και ο Ηλίας Μπίτος. Μπίκος, ο Ηλίας Μπίκος. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Αγίας Ελεούσας, τον Νίκο Κουνάδη. Νίκο, καλησπέρα. Καλή αγωνιστική χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Γιατί πραγματικά η υγεία είναι αυτό που μας βρίσκει, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εδώ στο γήπεδο σήμερα. Με όλα αυτά που περάσαμε τις προηγούμενες μήνες, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και να μπορέσει να παρακολουθήσει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην ΑΑ. Και να ξεκινήσει έτσι, να ολοκληρωθεί κανονικά, να μην έχουμε πάλι διακοπή. Προπάντων. Να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί όπως πρέπει να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, Νίκο, ξεκινήσατε από 26 του μηνός, 26 Ιουλίου την προετοιμασία. Νωρίς ξεκινήσατε. Ναι, αυτό ήταν μια απόφαση που πήρα εγώ με τους συνεργάτες μου. Αυτή την απόφαση την πήραμε γιατί το μοναδικό αίτιο, να το πω έτσι, που μας οδήγησε αυτή την απόφαση είναι ότι υπήρχε πολύ μεγάλο διάστημα από προπόνησης από τους ποδοσφαιριστές με όλο αυτό το διάστημα του κορονοϊού και της απραξίας που είχαν οι παίκτες. Και επειδή φοβηθήκαμε ότι αν πάμε στη συνηθισμένη περίοδο που χρειάζεται για την προετοιμασία, θα έπρεπε να έχουμε ένταση αρκετά μεγάλη και αρκετή ποσότητα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, να το πω έτσι. Οπότε προτιμήσαμε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα, η ένταση να είναι ελεγχόμενη, οι προπονητικές μονάδες να είναι όχι μεγάλες πολύ σε όγκο, αλλά και σε ένταση φυσικά, και σιγά σιγά να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό, για να μπορέσουμε προοδευτικά πάντα να βάζουμε την ένταση και τον όγκο που χρειάζεται μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Στην ουσία δηλαδή επιμικρύναμε λίγο την προετοιμασία για να πάμε λίγο πιο προοδευτικά από όσο συνήθως πηγαίναμε μέχρι τώρα. Πώς κυλάει η προετοιμασία, Νίκο? Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος ειδικά από την προσπάθεια των παιδιών αλλά και της διοίκησης. Δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο γιατί ό,τι έχουμε ζητήσει οι άνθρωποι προσπαθούν με το παραπάνω να μας το δώσουν. Τα παιδιά εδώ πέρα δεν σας κρύβω ότι από τις 26 Ιουλίου που έχουμε πιάσει δεν έχουν πάρει ούτε ένα ρεπό. Τώρα περιμένουν πώς και πώς την Παρασκευή να πάρουν το πρώτο τους ρεπό που είναι και, έρχεται και της Παναγίας η γιορτή. Και πραγματικά η διάθεσή τους είναι αυτή που με έτσι χαροποιεί ιδιαίτερα. Γίνεται καλή δουλειά. Έχω τους συνεργάτες μου εδώ που είναι ο Παναγιώτης ο Γάλλος που είναι ο υπεύθυνος φυσικής κατάστασης, ο Νίκος ο Τρίχος που είναι προπονητής τερματοφυλάκων και ο φροντιστής μας ο Δημήτρης ο Χόντος που είναι καθημερινά στο γήπεδο και είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν μαζί με εμένα να φέρουμε εις πέρα σε αυτή την αποστολή που έχουμε. Υπάρχουν απουσίες ή όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση? Απουσίες έχουμε τις τελευταίες μέρες γιατί έχουμε 2-3 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στρατευμένοι και λόγω των πυρκαγιών που υπάρχουν καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να πάνε στις άδειες για να παρακολουθήσουν την προετοιμασία. Κάνουμε υπομονή όπως κάνει όλος ο κόσμος. Προέχουν άλλα πράγματα και μετά το ποδόσφαιρο. Ωραία. Το σχόλιο σου και για το σημερινό φιλικό με την K19 του Ατρομήτου. Ναι, ναι. Ισοπαλία 2-2 το σκορ. Ναι, εντάξει, το αποτέλεσμα, ξέρετε, σε αυτά τα φιλικά δεν μετράει και τόσο. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Εντάξει, η ομάδα του Ατρομήτου είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο έτοιμη από τη δική μας για πολλούς λόγους. Γιατί πρώτα και κύριο αυτά τα παιδιά είναι πολλά χρόνια μαζί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια χημεία καλύτερη. Πρώτον. Δεύτερον, έχουν ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς και από εμάς. Και τρίτον, είναι μια επιλογή παικτών οι οποίοι είναι βάση του σχεδίου που έχει η ομάδα τους. Εμείς εδώ, από την πλευρά μας, έχουμε και εμείς ένα σχέδιο, γιατί πρέπει να υπάρχει παντού ένα σχέδιο. Ποντάρουμε αρκετά στην νεανικότητα και στην φυσική κατάσταση της ομάδας. Προσπαθούμε μέσα από καθημερινή και σκληρή δουλειά να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι εκτός από από τη φυσική κατάσταση, εκτός από τη δύναμη, τέλος πάντων και γενικά πράγματα που τα έχουν γιατί είναι και νεαροί σε ηλικία, την αθλητικότητα δηλαδή παρουσιάζουν, να μπορέσουμε να βάλουμε και κάποια τεχνικοτακτικά στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε και να είναι ποδόσφαιρο εκτός από ωραίο και ουσίας. Σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένος όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχω δουλέψει πολύ λίγες προπονητικές μονάδες πάνω στο τακτικό κομμάτι και στην αμυντική συμπεριφορά της ομάδας μου.
Θεωρώ ότι τα παιδιά τα απεξήλθαν πάρα πολύ καλά. Που εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ και στο ανασταλτικό κομμάτι αλλά και στο επιθετικό κομμάτι, το οποίο πρέπει να μάθουμε να δημιουργούμε κιόλας. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί ή να περιμένουμε ακόμη κάποιες μεταγραφές, Νίκο? Το ρόστερ κατά 90% έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει μια πιθανότητα να κάνουμε μια προσθήκη η οποία θα είναι ουσίας. Και όταν είναι ουσίας, εννοώ μια προσθήκη η οποία εκτός από καλό ποδοσφαιριστή που θα μας μπορέσει να μας ανεβάσει ποιοτικά επίπεδο, εκτός από το να είναι ένας καλός χαρακτήρας, γιατί πρέπει να στα ποδητήρια πρέπει να υπάρχουν καλοί χαρακτήρες για να είναι αυτό που λέμε οικογένεια, θα πρέπει να είναι και σε συγκεκριμένη θέση η οποία χρειαζόμαστε και θα μας δώσει λύσεις. Ποιος ήταν ο στόχος της Αγίας Ελεούσας στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, coach? Ναι, κοιτάξτε, το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο. Για πρώτη φορά, 4 όμιλοι στην αυτό Α κατηγορία. Να πω. Θα είναι αγώνας ταχύτητας και όχι μαραθώνιος. Το παραμικρό λάθος έτσι στοιχίζει. Το παραμικρό λάθος θα στοιχίζει. Κοιτάξτε να δείτε, είναι περίεργο όλο αυτό που θα γίνει με το πρωτάθλημα που θα είναι τόσο μικρό, έτσι, τόσο γρήγορο. Εμείς θέλω να πιστεύω ότι θέλω να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι σκληροτράχυλη, μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο στο γήπεδο, σε οποιοδήποτε γήπεδο πάμε. Στόχο πάντα έχουμε να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα την παραμονή της ομάδας, πρώτα από και πάνω από όλα την παραμονή της ομάδας, ταυτόχρονα όμως να γίνεται να γίνεται αυτό με νέους ποδοσφαιριστές και κυρίως να δώσουμε έμφαση στο υγιεινές στοιχείο που πραγματικά υπάρχει και θα πρέπει να το στηρίξουμε. Θέλει υπομονή και επιμονή. Το θετικό είναι για την Αγία Ελεούσα ότι από πέρσι επέστρεψε στη φυσική της έδρα, έτσι, στο γήπεδο της Αγίας Βαρβάρας. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το πιο θετικό από όλα. Ένα γήπεδο το οποίο είναι η φυσική έδρα της ομάδας, ένα γήπεδο που και ο κόσμος βοηθάει και οι παίχτες παίρνουν δύναμη από την ψυχολογική υποστήριξη που έχουν. Το θεωρούμε έδρα μας, το θεωρούμε γήπεδό μας και θεωρώ ότι μέσα εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία σε βάθος χρόνου θα είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ, πώς να το πω, ανταγωνιστική όσον αφορά ακόμα και πρώτες θέσεις. Απλά θέλει υπομονή, ξαναλέω. Δεν γίνεται τον πρώτο χρόνο, δεν γίνεται τον δεύτερο χρόνο. Θέλει χτίσιμο, θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια. Θα γίνουν λάθη. Θα πρέπει να είμαστε εκεί, να τα διορθώσουμε και να επιμένουμε. Η πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα μέχρι τη διακοπή, ναι, που θεωρείται ως μη γενόμενο. Ναι. Πώς την κρίνεις, coach? Υπάρχουν δύο όψεις να την κρίνουμε. Η μία είναι η βαθμολογική. Η βαθμολογική όψη δεν είμαι ευχαριστημένος φυσικά με τους βαθμούς που συγκεντρώσαμε. Αλλά αυτό είναι μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος λέει ότι παίξαμε 7 αγωνιστικές, παίξαμε τους 6 πρώτους και τις 7 αγωνιστικές και την περίοδο που το πρόγραμμα άρχισε να γίνεται πιο βατό για μας και με ομάδες που ήταν περισσότερο να το πω στα μέτρα μας, διακόπηκε. Από την γενική εικόνα όμως της ομάδας ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος και πέρσι. Θα έπρεπε να είχε μετουσιωθεί και με καλύτερη βαθμολογική συμπομιδή. Δεν έγινε. Εγώ είμαι σίγουρος και λέω συνέχεια ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα δίκαιο. Στο τέλος παίρνεις αυτό που σου αξίζει. Και έλεγα και τότε ότι θα πάρουμε στο τέλος αυτό που μας αξίζει. Δεν προλάβαμε να το δούμε. Διακόπηκε δυστυχώς από την εποχή του COVID-19. Λοιπόν, τι μπορεί να υποσχεθεί ο προπονητής Νίκος Κουνάδης στους φιλάθλους της Αγίας Ελεούσας, τι να περιμένουν από την ομάδα στο καινούριο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας? Εγώ αυτό μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα είμαι πιστός στο πλάνο που έχουμε χαράξει εγώ και οι συνεργάτες μου μαζί με τη διοίκηση. Αυτό το πλάνο λέει ότι είναι αβάθος τριετίας για το χτίσιμο μιας πολύ ανταγωνιστικής ομάδας που θα βασίζεται περισσότερο στο υγιεινές στοιχείο, ξαναλέω. Με παίχτες οι οποίοι θα έχουν διάθεση να παίξουν ωραίο ποδόσφαιρο και πάνω απ' όλα θα έχουν φιλοδοξία. Γιατί μέσα από παίχτες φιλόδοξους μπορεί να υπηρετήσει τις δικές σου φιλοδοξίες και η ομάδα τις δικές της φιλοδοξίες. Το μόνο που μπορώ να προσχεθώ είναι σκληρή δουλειά, ταπεινότητα και θα φανεί στο χειροκρότημα στο τέλος. Ωραία. Και ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για την εμπιστοσύνη έτσι που δείχνουν στο πρόσωπό σου εδώ στην Αγία Ελεούσα? Δεν συζητάω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του ΔΣ, κανένας εξαιρουμένου. Όλους. Από τον πρόεδρο, τον κύριο Γόσο, τον κύριο Γαρατζά, τον κύριο Γιαννόπλου, τον κύριο Τσουκαλά, τον κύριο Δάκουρα. Τόσοι άνθρωποι είναι που οι οποίοι με στηρίζουν, με βοηθάνε και πραγματικά με έχουν κάνει να νιώσω σκέμουνα χρόνια εδώ πέρα. Ωραία. Κλείνοντας, Νίκο, το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή
εν ώψη της καινούργιας σεζόν. Να έχουμε υγεία, όπως είπα και στην αρχή, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το καλό, να ολοκληρωθεί με το καλό και τελικά να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο, γιατί τελικά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πιο σημαντικά στη ζωή μας, όπως είναι η υγεία, όπως είναι οι περιουσίες ανθρώπων που αυτή τη στιγμή καταστράφηκαν λόγω των πυρκαγιών που έχουμε στη χώρα μας. Θεωρώ εγώ που ζω για το ποδόσφαιρο, που έχω όνειρα, που έχω φιλοδοξίες, θεωρώ τελικά ότι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε να μπορέσουμε τουλάχιστον να το χαρούμε. Επόμενο φιλικό, Νίκο. Το επόμενο φιλικό είναι με τον ύφεστο Περιστερίου. Η έδρα ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Μέσα στη βδομάδα θα οριστικοποιηθεί, να ξέρουμε. Ναι, πότε είναι το φιλικό? Είναι στις 22 του μήνα. Την άλλη Κυριακή. Ωραία, κότσε, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Υγεία να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά. Και κάθε επιτυχία έτσι στην Αγία Λεούσα, στο καινούριο ποτάμι. Καλά, και να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ, coach. Ευχαριστούμε.